την απόφαση του Υπουργείου Υγείας να προχωρήσει σε τροποποίηση της σύμβασης του ΕΟΠΗ με τους γενικούς γιατρούς, τους παθολόγους και τους παιδιάτρους, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανδρέας Ξανθός. Ο κ. Ξανθός τόνισε ότι παρά τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχει περιθώριο συνεννόησης, έτσι ώστε το νέο μοντέλο πρωτοβάθμιας φροντίδας να είναι βιώσιμο και να εξυπηρετεί τους πολίτες αλλά και τους γιατρούς. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, υπάρχει αριθμητικό έλλειμμα, αλλά όχι μόνο, υπάρχει και οργανωτικό έλλειμμα, διότι δεν έχουν δοθεί επίσημα στις υπηρεσίες το τι διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Σε ό,τι αφορά τη νέα σύμβαση του ΕΟΠΗ με τους ιδιώτες γιατρούς, το Υπουργείο θα προχωρήσει σε αναπροσαρμογές, με στόχο το σύστημα να είναι πιο λειτουργικό και πιο ελκυστικό για τους ελευθεροεπαγγελματίες που θα κληθούν να υπογράψουν τις νέες συμβάσεις μέχρι τις 30 Ιουλίου, προκειμένου να συμβληθούν με τον οργανισμό. Να θυμίσουμε ότι η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, Άννα Μαστοράκου, είχε επισημάνει τον κίνδυνο να μείνουν δεκάδες χιλιάδες πολίτες χωρίς οικογενειακό γιατρό.